Να έρθουμε τώρα στην Αργολίδα και στο Ναύπλιον σχετικά με το θέμα της διαφωνίας του αντιδημάρχου Ναυπλίου Ραφαήλ Μπαρού με τον δήμαρχο κύριο Αναγνωσταρά για το θέμα του λιμενικού ταμείου. Ο κύριος Μπαρού διευκρινίζει και απαντά σε όσους έβγαλαν σενάρια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Αναγνωσταρά. Δεν έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα έγιναν έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε, θα έλεγα, ένας λεκτικός διαψηφισμός πάνω στην ένταση των προβλημάτων μεταξύ μου και του Δημάρχου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έλαβε χώρα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, στην πίσω πλευρά, εκεί που κάνουν τα Δημοτικά Συμβούλια στην Ομαρχία. Και στην ένταση επάνω παρεμήνευσε ο Δήμαρχος, όπως μου είπε και των υστέρων αυτά που του είπα, και λειτουργώντας, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, εμβρασμό, έγινε αυτό που έγινε. Καμία σχέση βέβαια δεν έχει με αυτά τα οποία έχουν δει το φως είτε της δημοσιότητας ή με τον ψήθυρο, που είναι γκεμπελική μέθοδος, είναι μέθοδος γεωργαλά εφταετίας, έτσι, να διαβάλλεται η πραγματικότητα και να μεταφέρεται ανεύθυνα και συκοφαντικά ότι εγώ ζήτησα ποτέ από τον Δήμαρχο να γίνω πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εκεί, να θυμίσω, 6 χρόνια είναι ο αδερφικός μου φίλος ο Νίκος Κουντάλας και τα 4 τελευταία χρόνια ήμουνα και εγώ απλό μέλος και τον βοηθούσα με όλους μου τις δυνάμεις πραγματικά για να κάνει αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έκανε. Βλέπε Μαρίνα, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που προαλήφεται να γίνει για την πόλη του Ναυπλίου, το έχει προχωρήσει και το έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και πάρα πολλά θέματα τα οποία δρομολογήσαμε. Δεν θα μπορούσα λοιπόν ποτέ να λειτουργήσω άτιμα, ανέντιμα για τον Νίκο τον Χουντάλα και για οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη μου, αλλά ειδικά για τον Νίκο. Τη στιγμή άλλωστε που γνωρίζετε κι εσείς και όλοι ότι εγώ έχω τα καθήκοντα του πρόεδρου του εργατικού κέντρου, μου απορροφούν πάρα πολλές ώρες και τις υπόλοιπες ώρες τις έχω διαθέσει για αυτό που με έταξε η Δημοτική Αρχή, σαν αντιδημάρχου, με φοβερές αρμοδιότητες που έχω και δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προσωπική ζωή για μένα ούτε οτιδήποτε άλλο. Αφιερώνω όλο το χρόνο της ημέρας στο εργατικό κέντρο και στην αντιδημαρχία. Άρα λοιπόν δεν ήταν ούτε στις σκέψεις μου, ούτε καν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό τέτοιο πράγμα. Ας αφήσουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι βρίσκουν την ευκαιρία για να δημιουργήσουν πρόβλημα στο έργο της Δημοτικής Αρχής, ας σταματήσουν, διότι έχουν εκτεθεί ήδη στην κοινή γνώμη. Είμαστε πάρα πολύ μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι άκρο συκοφαντικό και στο τέλος θα έρθει πολύ γρήγορα μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία σε αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα.